Ευχαριστούμε του καλεσμένου μα. Μανώλη Κεφαλογιάννη. Κάνετε. Καλά. Και Παναγιώτη ε, Βλάχο από το κίνημα Αλλαγή. Χαίρετε, πώς είστε, είστε. καλά. Χαρά. Ε, θα μου επιτρέψετε λίγο. λόγω σήμερα Παρακαλώ. έχουν την, τα, 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 κομμα, τα ισοκομματικά του, έχουν την τιμή του. τους. Ε, τελικά μαθαίνουμε, διαβάζουμε ότι συναντήθηκε η κυρία Γεννηματά με τον κύριο Ντρουλάκη. Μετά διαψεύδεται ότι συναντήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συζήτηση, έχουν γίνει και κάποιε δηλώσει. Ε, μια διαδικασία τώρα. 15 μέρε ανακοίνωση συνέδριο, 15 μέρε πριν, χωρί εκλογέ συνέδρων. Δεν είναι λίγο περίεργα αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθούμε ποτέ. Καλά, με το πασόκ, δε και δεν πάει η εκλογή. Είναι... Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι το κόμμα αυτό δεν, ε... δεν πάβει να παράγει. Ε... Προφανώ. Αλλά να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Γιατί όντω δημιουργούνται διάφορε φήμε και διάφορα σενάρια. Ενώ υπάρχουν κάποιε θεσμικέ διαδικασίε που πρέπει να ακολουθηθούν. Η πραγματικότητα είναι ότι έπρεπε να γίνει ένα συνέδριο πασόκ εδώ και έξι μήνε. Το οποίο δεν έγινε επειδή υπήρχαν οι εκλογέ. Του Ιουλίου και προηγουμένω οι τοπικέ και οι προεκλογέ. Ναι, και έχετε δίκιο να το επισημαίνετε και στου δημοσιογράφου ότι δεν είναι έκτακτο, είναι τακτικό. Έτσι, ήταν πράγματι. προγραμματισμένο τέλος mm -hmm. πάντων. Ναι. Και προφανώ ε, σχετίζεται και με τη λειτουργία του κινήματο αλλαγή. Γιατί όπω αντιλαμβάνεστε, ένα ζωντανό πασόκ σημαίνει και ένα ισχυρό κινήμα αλλαγή. Ή απλώ ότι το κίνημα αλλαγή είναι το πασόκ συν κάποιοι φίλοι πλέον. Εντάξει, Συγνώμη, μπορούμε να πω, το πω, δούμε κ. και έτσι. Μπορούμε να το δούμε και έτσι. Αλλά okay. επειδή το κίνημα αλλαγή εξ αρχή απευθύνθηκε σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή ανθρώπων mm -hmm. και ιδεολογικών και πολιτικών σχηματισμών, νομίζω ότι αυτό είναι ο χαρακτήρα του και προφανώ το πασόκ είναι ο βασικό του πυλώνα. Δεν τον αμφισβητεί κανένα αυτό. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτό. Ε, υπάρχουν κάποιε προθεσμίε μέσα στι οποίε έπρεπε καταστατικά να γίνει αυτό. Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνει μέσα στο Νοέμβριο. Ε, αλλά από εκεί και πέρα όλα τα ζητήματα του αν θα είναι εκλεγμένοι ή όχι οι σύνεδροι, αν κάποιοι θα θέσουν ζήτημα ηγεσία ή όχι ή αν κάποιοι θέλουν να, βάλουν κάποια συγκεκριμένη ατζέντα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο πάντως προς ώρας, Όχι, ενώ το άλλο έχει προκύψει. Αλλά, αλλά μπορεί να προκύψει από το νέο πολιτικό κέντρο που είναι το άτυπο ουσιαστικά mm -hmm. πολιτικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη. Αυτό θα εισηγηθεί στην ΚΟΕΣ. Και ΚΟΕΣ την Παρασκευή θα πάρει τι αποφάσει του τι συνέδριο θα είναι η αυτό. ΚΟΕΣ, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, να το πούμε προ. <laughs> <laughs> σε όσου <laughs> <που> δεν είναι <laughs> <μυημένη> το... στα. <laughs> αμή, στα Εν ε, πάση περιπτώσει, εγώ να, να σα πω ότι, την απόλυτη αλήθεια. Αυτή την ιδέα ότι το να γίνονται εκλογέ για συνέδρια όπω γίνονταν παραδοσιακά τα συνέδρια ότι αυτό θα είναι εσωστρέφεια κάτι τέτοιο το ακούω λίγο περίεργο, αλλά. Έχετε δίκιο να πω. Θα φανεί κάτι. στην πράξη νομίζω. Είμαστε από το 2017 σχεδόν mm -hmm. σε μια διαρκή εσωκομματική διαδικασία. Δηλαδή, Λεγονός. έχουμε κάνει τι εκλογέ ανάδειξη αρχηγού, έχουν γίνει δύο φορέ εκλογέ για όργανα. Έχω υπάρχει κεντρική επιτροπή με συνέδριο το Μάρτιο του 2018 και έγιναν και πρόσφατα και εκλογέ για δημοτικέ και τοπικέ οργανώσει, συντονιστικέ όπω τι λέμε πλέον. Θεωρώ δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε πλέον μια νέα κυβέρνηση, υπάρχει ένα βαρύ νομοθετικό έργο στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούμε. Και ξέρετε, ανταγωνιζόμαστε και με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο πάει και αντιγράφει και τι καμπάνιε μα, όπω βλέπετε. <ΣΣΣ> Άρα δεν είναι ωραίο να μπούμε σε ένα κύκλο εσωστρέφεια, είναι ωραίο να κλείσουμε κάποια εκρεμή ζητήματα με σεβασμό στην ιστορία του Πασόκ, γιατί αν δεν δικαιωθεί το Πασόκ δεν θα προχωρήσει και το κίνημα αλλαγή, το ξέρουμε αυτό. Αλλά με σεβασμό στην ιστορία του Πασόκ και σεβασμό στη δημοκρατία να κάνουμε μια διαδικασία από την οποία θα φύγουμε περισσότερο ενωμένοι και θα δώσουμε όλε μα τι δυνάμει στο κίνημα αλλαγή που είναι το μεγάλο μα πολιτικό σπίτι. Να το ευχηθούμε. Κύριε Κεφαλογιάννη, είστε ευρωβουλευτή. Έγινε σήμερα αφορμή η απουσία από την ψηφοφορία ε, τον, στην Ευρωβουλή για την διεύρυνση των δυτικών με τα Δυτικά Βαλκάνια. Έγινε ένα θέμα ο κύριο Τσίπρα, σχολίασε αρνητικά την αποχή των Ευρωβουλευτών τη Νέα Δημοκρατία και ξαφορμή άρχισε εκεί και μία συζήτηση για το ποιο είναι ο μπαγά σα και αυτά που πάση περιπτώσει <laughs> ανήκουν σε μια άλλη σφαίρα τώρα. Ε, γιατί επήγατε, ποια, ποια, ήταν η λογική. Εντάξει, ο κ. Τσίπρα θέλει να βρει ένα θέμα, να επιβεβαιώσει τι κάνει κάπω η αντιπολίτευση και ενδεχομένω διεκδικεί και τη δικαίωση για μια πολιτική που είναι η συμφωνία των Πρεσπών, που για μα είναι μια κακή συμφωνία. Και αφήνει πολλέ εκκρεμότητε για το μέλλον. Εμεί, ναι, γιατί είναι πήραμε μια, αυτή τη θέση. Μια συμφωνεί όμω, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά και η Ελλάδα. Ξέρετε, στο διεθνέ δίκαιο, ακόμα mm. και όταν δεν έχει δημοκρατικό καθεστώ, mm -hmm. α πούμε, αν υπέγραφε μια συμφωνία, η 7χρονη δικτατορία. Ναι. Mm -hmm. Και ερχόταν η μεταπολίτευση. Επειδή δεν είχαμε τότε επικαλεστεί ω πολίτε το άρθρο 114 του προηγούμενου ισχύοντο συντάγματο περί πατριωτισμού των πολιτών και των Ελλήνων, mm -hmm. δημιουργεί δίκαιο. Δηλαδή που το έβαλε η δικτατορία, ακόμα και η δικτατορία, μια υπογραφή. Φανταστείτε τώρα μια εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση και μια πλειοψηφία στη Βουλή να έχει ψηφίσει ένα τέτοιο σοβαρό κείμενο, το οποίο άπτεται μια διεθνή συμφωνία, να έρθει μια άλλη κυβέρνηση να αμφισβητήσει τα ένομα, δικαιώματα και υποχρεώσει μια χώρα υπάρχουν στο ακέραιο. Εμεί mm. λοιπόν τη λέμε ότι μια κακή συμφωνία. Τι κάναμε στο Ευρωκοινοβούλιο, πείσαμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να καταθέσει ένα ψήφισμα. Που να λέει αυτά που πιστεύουμε. Δηλαδή δεν είχε μέσα υπέρ Ιστορική Συμφωνία που θέλανε οι άλλε παρατάξει. Στο τέλο όμω, επειδή υπάρχει μια διαβούλευση πάνω στο Κοινοβούλιο, mm -hmm. καταθέσαμε κοινό ψήφισμα, όλε οι παρατάξει. Mm -hmm. Εκεί υπήρχε η λέξη μια Ιστορική Συμφωνία. Εμεί δεν το δεχόμαστε σε καμιά των περιπτώσεων. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση σε εκατομμύριο να ψηφίσουμε εμεί ένα κείμενο το οποίο έλεγε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια Ιστορική Συμφωνία. Τι άλλο όμω είπαμε. Είπαμε ότι ναι, όπω όλα τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε τη μια, μια ματιά να δείξει κανεί το χάρτη. Να, να, ρίξει το χάρτη. Καταλαβαίνει τα δικά βαλκάνια πρέπει να μπουν. Μα είναι μια πολιτική ούτω ή άλλω την οποία έχουν υπηρετήσει και... όλε οι, είναι... οι κυβερνήσει. Ασφαλώ. Λοιπόν, εμεί τη λέμε. Εγώ έχω και την τιμή να προεδρεύω τη Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Αλβανία. Τώρα ήμουν mm -hmm. για πέντε χρόνια πρόεδρο τη Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, μια σημαντική επιτροπή. Αλλά τώρα με τη διάρκεια των Δυτικών Βαλκανίων είναι πολύ σημαντική αυτή η θέση. Με βάση αυτή τη θέση είχα και μια συνάντηση μαζί με όλου του επικεφαλεί με την εκλεγμένη πρόεδρο και κουβεντιάζαμε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Τι θα πούμε δηλαδή εμεί ω Ελλάδα που έχουμε μια πάγια ορθώ ε, πάγια πολιτική ότι θέλουμε τη διεύθυνση των Δυτικών Βαλκανίων, ότι δεν θα θέσουμε τα θέματα πούμε, για την ελληνική μειονότητα mm. ε, στην Βόρειο Ήπειρο, δεν θα θέσουμε το θέμα τη αποκλειστική οικονομική ζώνη και τη συμφωνία που πρέπει να κάνουμε με την Αλβανία, γιατί ξέρετε είναι πρόκρημα είναι και πάτε, για, της, για την αντιπαράθεση που έχουμε την και, την και με την, την, του την Τουρκία. Νο. Νο. Γιατί, γιατί η συμφωνία που θα γίνει με την Αλβανία θα, θα, θα βασίζεται πάνω στο διεθνέ δίκαιο τη θάλασσα. Άρα είναι ένα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα λοιπόν αυτά τα θέματα τα βάζουμε. Είναι θέμα που η Ελλάδα και είναι γνωστό. Τι θέλουμε, θέλουμε. Ότι υπάρχει συμφωνία θετικό να τηρηθεί και θέλουμε στη διαδικασία τη διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων και ιδιαίτερα ε, τη γειτονική χώρα mm -hmm. των Σκόπιων ό,τι λάθο υπάρχει συμφωνία, ό,τι λάθος υπάρχει σε συμφ... Σε συμφ... Ε, έσω, έσω συμφωνία. συμφωνίε. Έτσι λέει η συμφωνία υπάρχει διεθνώ. Έτσι γίνεται αποδεκτά διεθνώ πια. Mm. Όχι γιατί το θέλουμε ή δεν το θέλουμε yeah, να το, το, να θέλω, το λέμε, έτσι αλλά έτσι, έτσι κι είμαστε υποχρεωμένοι πει. όταν θα καθόμαστε σε ένα τραπέζι να γράφει Βόρεια Μακεδονία. Αλλά το χειρότερο απ' δεν είναι αυτό για μένα. Μου, θα είναι ένα τρει-τέσσερι μεταφραστέ, οι οποίοι θα κάνουν μετάφραση. Η γλώσσα, και αυτό είναι που με εμένα με mm. θα γράφει Μακεδονία. Εντάξει, και, <συσκάρυξε> και, <συσκάρυξε> και η ιστορία είναι <συσκάρυξε> ότι στην κουβέντα που κάναμε <συσκάρυξε> με αυτό με την κυρία Αυτό <συσκάρυξε> να έχουμε, να ε, έχουμε, αυτό το, το, το έχουμε κακό... μεταβολήσει <συσκάρυξε> όταν και στα πανεπιστήμια, στο εξωτερικό, στις, στο τμήμα των Σλαβικών Σπουδών έτσι την ανέβη. Ναι, αλλά προσέξτε, α, γιατί ήταν εκεκτημένο. Αυτό το εκεκτημένο όμως εμείς το ανατρέψαμε δύο φορές. Ανατρέψαμε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, το ανατρέψαμε τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1992 και μετά. Μεταξύ μα, τώρα, σε αλλά στα να... Άιζο στις γλώσσες και σε αυτά δεν αλλά πούσε, και ποτέ δεν ποτέ. Είμαστε, 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 άλλο. Δεν, δεν είμαστε μόνοι μα. Στην κουβέντα που κάναμε ήταν και ο Βούλγαρο συναδελφό μου, ο οποίο αναγνώριζε τα Σκόπια ω Μακεδονία, αλλά τη γλώσσα τη θεωρεί βουλγαρική. Έχουμε γιατί είναι κάνει, βουλγαρική. Είχε βουλγαρική. Είχε βουλγαρική. Γίνει Έχει γίνει μεγάλο θέμα. Εκεί λοιπόν τι θα κάνουμε. Θέλουμε εμεί κάποια θέματα να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Πέρα από, τα, από το τι θα γίνει με τα προϊόντα, αλλά και στο βασικό πυρήνα τη συμφωνία, το ίδιο θέλουν και οι Βούλγαροι. Τι θέλουμε λοιπόν, θέλουμε καλό κλίμα να πηγαίνει μπροστά η ενταξιακή πορεία αυτών των δύο χωρών και στην πορεία ότι μπορούμε να το διορθώσουμε. Πάντως, Α, Α αυτού αυτού μπορεί και... να... αυτό μπορεί να... να γίνει και από τα κεφάλαια, βέβαια. Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώ. Αυτό 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 Μα έτσι κι αλλιώ, ξέρετε, εμεί δεν μπορούμε να βάλουμε βέβαια με βάση τη συμφωνία. Είμαστε, είμαστε η μόνη χώρα. Εμεί, δηλαδή, αυτό που έκανε η Γαλλία δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. αυτό που είπε η Δανία και η Ολλανδία δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Διότι είχαμε Είχαμε πάρει απόφαση από το ελληνικό Πάντως, κοινοβούλιο πριν από αυτό. Α α ακούω διάφορου, κυρία Κεφαλογιάννη, και από τον χώρο σα, να συνδέουν την απόφαση του Μακρόν για το ΒΕΤΟ με, με κάποιο είδου ε, ε, αποδοκιμασία εκ μέρου του Μακρόν, Μακρόν τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είναι καμία Όχι, σχέση αυτό. Δεν είναι αυτό. Πρέπει, Ποτέ, μα, δησιορή, να, Είτε, πρέπει να είμαστε σταθεροί και λέτε. να λέμε τα πράγματα όπω είναι για να καταλαβαίνει και ο γενικότερο. Δεν είμαστε πια στη λογική τη πολιτική του άσπρου και του μαύρου ποιο λάθο, ένα νέο άνθρωπο. Και αξιοπρεπή. Θέλουμε να δούμε και, και τι αποχρώσει του κρύου, όπω και εσεί αυτά θέλετε να μα ρωτήσετε, γιατί έτσι δεν γίνεται δουλειά. Κάτε μα ένα σχόλιο και για αυτό το μπαγά σα. Δηλαδή, όταν ο διάλογο γίνεται και από τι δύο πλευρέ <laughs> με αυτού του όρου. Και κάτι. μετά τον μπαγά θέλω να yeah. μου πείτε κι εσεί και για τι αφήσει yeah. με τον Ζόκερ yeah. και με τον Μπάτμαν. Με τον μπάτμα, ah, Αυτά μπήκα. δηλαδή, τι κατάσταση <laughs> πια. Ε, εγώ, εγώ νομίζω <laughs> ότι ο διάλογο πρέπει να είναι σε επίπεδο. Είμαστε μια ανεπτυγμένη χώρα. Είμαστε στι 30 καλύτερε δημοκρατίε στον κόσμο με τα προβλήματα που έχουμε. Θα σα άκουγα και την αναφορά που κάνει για τον Brexit. Πραγματικά εκεί Πω η αποτυχία μια πολιτική ή η, η δηλία ενό πολιτικού να ηγηθεί ενό λαού μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα. δημοκρατία που, δηλαδή που πρέπει Αλλά εμεί λοιπόν πρέπει να έχουμε υψηλό επίπεδο πολιτικού διαλόγου, να προσέχουμε τι εκφράσει μα και να μην γίνεται η συζήτηση προ αυτήν την κατεύθυνση. Η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ήταν. Η περιπεκτική για, mm. για το ατόπιμα του Πρωθυπουργού να χρησιμοποιήσει τέτοια έκφραση. Και κρατάω γι' αυτό, αυτό είναι που και με... Και με, και με και Τώρα με... εγώ αυτό για τους αστερίσκες. τόνους και για τη γλώσσα που λέμε το κρατάω θα το χρησιμοποιήσω εντός ολίγου <laughs> α, ε, εναντίον σας, <laughs> αλλά... <laughs> αυτό με τον Παγάσα θυμίζει mm. αυτό που λέμε θα κάτσω λίγο με την νεολαία. <laughs> αυτό προσπαθεί <πρέπει> να κάνει <laughs> ο κύριος Τσίπρας το λεπτό διάστημα. παρακαλώ, όχι όταν σηκώνω... Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική πάνω του πάνω κ. Τσίπρα. Προσπαθεί να νεανίσει ναι με κάποιο τρόπο. Του βγαίνουν και μαργαριτάρια μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, είναι σε μια κατάσταση πολιτική απελπισία και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπει ότι δεν τραβάει όλη αυτή η κάθοδο προ το λαό, αυτέ οι λαϊκέ συνελεύσει που οργανώνουν. Ε, έχουν στοχεύσει ε, τη νέα πω, γενιά. Δεν να σα πω κάτι όμω. Και κάπω κόσμο, Για ένα κόμμα το οποίο έχασε εκλογέ πριν από λίγο καιρό, με καλό ποσοστό τι δεν πρέπει να πούμε ψέματα σε αυτό. Ε, δεν βλέπουμε να πηγαίνει και άσχημα και στην επαρχία υπάρχει και φόβο ότι μπορεί να πάρει και στελέχη δικά σα. Τώρα αυτό όμω δεν υφίσταται. Προσπαθεί πάρα, πάρα πολύ να γίνει. Η σας Εγώ σας βλέπω οργανωτικά τι εκδηλώσει του στην Αχαία στο Ηράκλειο και μου θυμίζουν ότι που, που τα... δεν είχε θα ο συγγραφέα. Θα αλλάξουμε θα τακτική. Θα ακολουθήσουμε την τακτική του 1970 και θα αρχίσουμε να χτυπάμε. Ωραία, αυτό το το έλει μα έκανε. Το κίνημα αλλαγή. <laughs> Όπω αναδείξει τότε ο <laughs> Ανδρέα Παπαδρέου. Διότι περιμέναμε κάτι καλύτερο στι εκλογέ από το κίνημα αλλαγή, γιατί μετά από πολλά χρόνια είναι ένα κόμμα. Ευρωπαϊκό. Και ένα ευρωπαϊκό κόμμα Το χρειαζόμαστε δηλαδή, για να πάρετε. Το λέτε σε... αυτό εσεί προφανώ, αλλά είσαστε και σε απόσταση, σε μια απόσταση εννοώ από την κεντρική πολιτική σκηνή, όπου πάρα πολλά στελέχη μα αξιοποιήθηκαν από την παρούσα κυβέρνηση. Ε, υπάρχει ένα φλερτ, υπήρχε μια, και ένα πολιτικό φλερτ, μια διεύρυνση από τον κύριο Μητσοτάκη στο χώρο του πολιτικού κέντρου, του ευρύτερου πολιτικού κέντρου. Τώρα, βέβαια, από όλα τα στελέχη μα αυτά τα οποία αλλαξοπίστησαν, βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τη λε και κεντρό ακόμα πλέον, γιατί έχει κάποιε πινελιέ οι οποίε μα προβληματί... προβληματίζουν. Ο, ο μεσό χώρο είναι ιδεολόγημα, είναι... δεν είναι, είναι, είναι τοποθέτηση. Χώρο, είναι ιδεολόγημα yeah. του Κώστα του Κώστατου Καραμαλή, του το καταλληλότερου που λέγαμε. Ε, και την με το μισοτάκι τώρα. <laughs> σημασία έχει ότι η Νέα Δημοκρατία παράγει πολιτικέ οι οποίε μα προβληματίζουν έντονα και νομίζω η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, γιατί νομίζω αυτά έχουν σημασία στο τέλο τη ημέρα, αυτά που αλλάζουν την καθημερινότητά μα, δείχνει το που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζει. Καλό ή κακό, κακό βέβαια, γιατί καλό εννοώ με την ίδια πεπατημένη, κακό για το αποτέλεσμα στι τσέπε μα και τι πρακτικέ κακή νομοθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, που έφερνε ένα τόνο νομοσχεδίων και διατάξεων σε δύο-τρει μέρε, αλλά και με πάρα πολλέ φωτογραφικέ ρυθμίσει, οι οποίε προβληματίζουν για την ποιότητα τη δημοκρατία λοιπόν, που θέλετε. Σας πω, <συμίσεις> ε, θα, ε, να σα εγώ θα, πράγμα μαζί αλλά θα πω κάτι στην αρχή, αν μου επιτρέπετε. Ε, yeah. η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πλήξει θετικά, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και έχει και διάθεση για συνένεση. Και χαίρομαι που και τα πολιτικά κόμματα πια στην Ελλάδα τα αποκρίνουν. Κοιτάξτε τι γίνεται με την ψήφο των αποδήμων. Βεβαίω. Δηλαδή έχουμε φτάσει. Είναι τα πέντε από, τα, τα, από τα έξι Βέβαια. κόμματα Βέβαια. να έχουν συμφωνήσει. αυτό που λέτε όμω. Αν, αν είναι να συνενούμε και να βγαίνει σούπα το αποτέλεσμα, δεν έχει πολύ καλή συνένεση. Έχετε δίκιο σε εξή πράγμα. Ότι πρέπει να δούμε την ποιότητα τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Ε, και αυτό θα γίνει. Εγώ δεν είμαι νομικό, είμαι και νομικό, δεν ξέρω αν είσαι νομικό. Και θα ξέρετε, 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 ξέρετε καλύτερα, και το καταλαβαίνω το, από, τη, από τη ροή του λόγου σα. Ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε είναι να κάνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την κωδικοποίηση τη νομοθεσία. Η κωδικοποίηση τη νομοθεσία θα απλουστεύσει και το νομοθετικό έργο, θα συμμετέχουν καλύτερα και συνάδελφοι βουλευτέ στο Εθνικό Κοινοβούλιο και θα είμαστε μια χώρα σε κανονικότητα. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα δυσμενέ. Έχουμε, έχουμε κάτι που δεν είναι σωστό. Δυστυχώ πολυμονία... τα νομοθετήματα ξεκινούν. Από τη διοίκηση, ούτε καν από τον κλειστό πυρήνα των υπουργών. Πρέπει να είναι νομοθετήματα τα οποία θα επεξεργάζονται και θα καταλήγουν στο κοινοβούλιο και χρειάζεται χρόνο για την ορίμαση αυτών των νομοθετημάτων. Αλλά ξέρετε, πολλά πράγματα είναι σε επίγουσα κατάσταση. Φτάσαμε κάποια στιγμή που ξέρετε κι εσεί να ψηφίσουμε τέσσερα μνημόνια και ψηφίζαμε 7.000 σελίδε τώρα... με αγγλικά κείμενα γιατί δεν προλαβαίναμε να σώσουμε την κατάσταση από το να πάμε στα Α, βράχια. Αλλά έχουμε τώρα έχουμε... είναι μια καλή ή... βάση. Και ένα, ένα θέμα πρέπει να κουβεντιάσουν τα έχει κόμματα. Βάλει ένα πεδίο λαμπρό λοιπόν για το κοινοβούλιο. Η κεφάλω, Λιάννη, έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη η κυβέρνηση Μισοτέξ σε αυτό το θέμα. Ο κύριο Γιάννα Πετρίτη, ο οποίο τα επεξεργάζεται, δε εδώ δε σε αυτή δε την δε εκπομπή δε. ήταν. Λί. Και είχε πει ότι πέντε νομοσχέδια ήταν που θα τα περάσουμε στα γρήγορα και θα το νομοθετήσουμε, γιατί εγώ δεν μπορώ την ανάρχη νομοθέτηση και μετά θα τρέψετε τα μάτια σα. Και τώρα πάλι απλά θα Και το πιστεύω και είναι, και είναι ένα πολύ ωραίο για τον Και ξέρετε, γιατί ο κ. Γεραπετρίτη είναι... ω νομικό γνωρίζουν τι δυνατότητε τη Βουλή. Εγώ να δεχτώ ότι η Βουλή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τόσο γρήγορα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τέτοια και χειρότερα με το ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαχνε νομοσχέδια κουρελούδε και, και πάμε να συζητάμε για την ανάπτυξη. Τον πύχη πολύ ψηλά, μου επιτρέπετε, γιατί είναι αυτό είναι φαινόμενο των τελευταίων μνημονιακών ετών αυτά τα νομοσχέδια, τα πολυνομοσχέδια, τούβλα, τα οποία τα λέω εγώ τα πάντα όλα και άλλε διατάξει τα οποία έχουν μέσα εντάξει, δηλαδή ξηρών καρπόνα να την άξιο και, άλλε διατάξει. διατάξεις. Το, το, το 2004-2007 είχαμε κάνει μια προσπάθεια να κάνουμε την πρώτη κωδικοποίηση τη νομοθεσίας του Υπουργείου Υπουργείου Ναυτιλίας. Mm. Είχαμε τότε τον αντάπαση για κεκριμένο νομικό, το ξέρετε, και τον Νίκο το Φαραντούρη, βοηθό τώρα που είναι φουλ καθηγητή, yeah. και κάναμε την πρώτη προσπάθεια κωδικοποίηση. Νομίζω ότι ήταν τόσο βασικό αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Είμαστε μια χώρα. Δηλαδή, πήγα, είδ, είδα νομοθετήματα από τη Βραζιλία, είδα νομοθετήματα από την Αργεντινή, τώρα δεν σα λέω, α πούμε, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Yeah. Και έβλεπα ότι τα δικά του νομοθετήματα ήταν κωδικοποιημένα, δηλαδή μπορούσα να τα διαβάσει και ένα μέσο πολίτη γιατί ή... κατέβαινε η διάταξη και αφαιρούσε μόνη τη. <laughs> Εσεί τώρα ω νομικό καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε τι περνάει. Ε, για να κάνω και την αυτοκριτική, μόνο ω νομικό, ξέρετε, η κακονομία και η πολυνομία βολεύουν και αυτά τα συστήματα. Yeah. Πολλέ φορέ υπάρχουν συστήματα δικαστικά, νομικά που, δο... που βολεύονται από όλη αυτή την κακονομία και την έλλειψη κοντινιών. Ε, ναι, ένα λοιπόν. Άρα για μένα είναι και πάλι ζήτημα δημοκρατία και η πρόσβαση του πολίτη στου νόμου και η απονομή δικαιοσύνη, αλλά το κυριότερο να μπορεί ο πολίτη να καταλαβαίνει τι ψηφίζουν οι πρόσωποι του στη Βουλή είναι ουσιαστικά. Ωραία. Λοιπόν, πείτε μου τώρα για τι διατάξει φωτογραφικέ που αναφέρατε πριν, αφού κάναμε αυτήν την πολύ ωραία συζήτηση, <συσοφίλου> με <συσοφίλου> την οποία εγώ όλο ένα και περισσότερο μαζί. Υπήρξαν τροπολογίε τη τελευταία στιγμή. <συσοφίλου> Υπήρξαν τροπολογίε οι οποίε ουσιαστικά εισαγάγουν και ανοίγουν παράθυρα για ιδιώτε παύλα ελεγκτέ σε κρατικέ υπηρεσίε. βλέπε επενδύσει, τα οποία μα προβληματίζουν ιδιαίτερα. Δημιουργούνται κάτι περίεργα παρατηρητήρια, λε και δεν μα έφτανε ήδη η γραφειοκρατία που υπάρχει. Α πάμε να προσθέσουμε δύο-τρία παρατηρητήρια για να μπορούν κάποιοι να ασκούν το ρόλο του. Και υπάρχει και το εξή, ότι βλέπουμε κάτι αυξήσει 65-70% σε μισθού σε υπηρεσίε που θα υπαχθούν στο υπερταμείο, στο δέκο που θα υπαχθούν στο υπερταμείο. Και ωραία, εγώ να δεχτώ ότι αυτή είναι η άριστη του κύριου Μητσοτάκη, ή είναι κομμάτια του brain gain, τα οποία ήταν το φω στο αληθινό και ήρθαν να πάρουν εγώ... μεγάλο μισθό στην Ελλάδα. Θα κάνω το Εμένα με προκαλεί που κάνω δύο και διαβόλου... τρεις δουλειές, όλη αυτή η ιστορία και προκαλεί πάρα πολύ κόσμο. Να κάνω Φάρθω, το δικηγόρο εγώ... του διαβόλου, εγώ... αν δικαιώ... ναι. μου επιτρέπετε. Ναι. Ε, 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 τα στελέχη, καλά στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα που λέει το πολιτικό σύστημα κατά καιρού, ότι θέλει να προσελκύσει στο, στο ευρύτερο δημόσιο και ε, ε, στη δημόσια διοίκηση. Δεν ε, θα πρέπει κάποτε να, να υπάρχει ένα κίνητρο για να πληρωθούν. Κάνω ξαναλέω το δικηγόρο του ναι, εγώ. Εντάξει. Τώρα γιατί νιώθω μούτζε να έρχονται <laughs> σοφόνε από ε, κάποιου. Αλλά... Εγώ να σου το πω διαφορετικά. Ναι, βεβαίω πρέπει να είναι καλοπληρωμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Mm -hmm. Και γι' αυτό θέλουμε όχι πολλού, αλλά θέλουμε mm -hmm. αυτού οι οποίοι μπορούν να κινήσουν την κρατική μηχανή. Διότι ξέρετε, μπορεί να έχουμε άριστου δημοσίου υπαλλήλου. Αν έχει τη γραφειοκρατία, αυτή πια επένδυση θα έρθει. Mm -hmm. καλή δικαιοσύνη και αποδίδεται η δικαιοσύνη mm -hmm. με χρονική στέρηση 15 χρόνων, ποιο θα να ξεκινήσει mm -hmm. μια προσπάθεια ναι, στην Ελλάδα. Άρα είναι πράγματα, η, η είναι πράγματα που η, πρέπει να κάνουμε. Η δικαιοσύνη, η δωρεάν υγεία και η δωρεάν παιδεία είναι ακριβά πράγματα. Ωραία, να τα, πληρώσω, να τα πληρώσουμε λοιπόν και να τα πληρώσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Αλλά ακούστε τώρα κάτι. Έβλεπα από χθε τα σήματα σε διεθνεί εταιρείε και έβλεπα ότι στι 10 μεγαλύτερε εταιρείε το σήμα μόνο των εταιρεών αξίζει περισσότερο από το εθνικό εισόδημα τη Ελλάδα. Ναι, τον brand. Το brand, το brand. Ακούστε τώρα. Αν αυτέ οι εταιρείε δουν κάτι ας πούμε, για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για τι επενδύσει, μια μεγάλη εταιρεία, δεν θέλω να πω τώρα να διαφημίσω 3, 4, 5, 10 mm. που υπάρχουν, και κάνω ένα έλεγχο, νομίζετε ότι θα είναι έλεγχο ο οποίο θα κάνει χάρε στον ένα ή στον άλλο επενδυτή όταν ο τζίρο αυτό των ενεπτεριών είναι ο εθνικό πλήρω τη Ελλάδο, Άρα... θα κάνουν άριστη δουλειά. Α χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα σύγχρονα εργαλεία, όχι Άρα... για να ανακαλύψουμε εμεί τον τροχό, για το να τον ανακαλύψει η Βρετανία, το να τον ανακαλύψει η Γερμανία, το να τον ανακαλύψει η Γαλλία Άρα... και να έχουμε μια ισχυρή δημόσια διοίκηση με ελεκτικού μηχανισμού να, να τρέχει όλη η προσπάθεια Άρα, και, είναι... να ελέγχουν, και να ελέγχουν ω. Ως ομπρέλα τα διάφορα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να, να μην κάνουμε τον Κάβουρα, να πάμε να καταρτήσουμε του δημοσίου υπαλλήλου, να του βοηθήσουμε. Γιατί δεν φτάνει σε τίποτα δημοσίου υπαλλήλου να αλλάζει το σύστημα κάθε πέντε και 6 μήνε. και μετά να φέρουμε ναι, ξέρετε, ξέρετε, ποιο είναι το παράδειγμα. πρόβλημα τώρα. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία και πάντα να υπάρχει το πρόβλημα τη υποστελέχωση, άρα όλα τα πράγματα να στηβάζονται και ποτέ να μην παίρνουμε μια απόφαση. Αυτό είναι το θέμα μα. Να σα κάνω μια ερώτηση. Να βρούμε και σύγχρονα εργαλεία. Να κάνουμε τη δουλειά μα. Να σα κάνω μια ερώτηση γρήγορα και να ξεκινήσω από τον κύριο Βλάχο να κλείσουμε με εσά, αλλά πολύ γρήγορα σα θέλω. Ε, με όλη την ιστορία με την Οβάρτη στην Ακριτική τη δηλώσει που βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα, ποια είναι η εκτίμησή σα. Η εκτίμησή μα είναι ότι θα συνεχιστεί και πρέπει να συνεχιστεί δείχνουμε και μια θεσμική στάση γιατί επιμένουμε σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει και το δίκαιο και ο κανονισμός. Mm -hmm. Άρα πιστεύουμε ότι στο τέλος της ημέρας θα δικαιωθούμε που επιμένουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα λάμψει αλήθεια, ο κύριος Λοβέρδος έχει δώσει το παράδειγμα. Περιμένουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ να σοβαρευτεί και να θυμηθεί ότι είναι κοινοβουλευτικό ακόμα και να αφήσουν του τσαμπουκάτε μέσα στα... στου διαδρόμου τη Βουλή. Έχουμε και ελπίζω να λάμψει αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει σηκωθεί τόσο πολύ ομίχλη και τόσο πολύ σύννεφο, όπως στο τέλο τη ημέρα φοβάμαι ότι ο, πολίτη δεν θα καταλάβει τίποτα. Για του τσαμπουκάδε του ΣΥΡΙΖΑ το είπε ο κ. Λάχο. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω αν δηλώσει και γενικά αυτό το κλίμα που υπάρχει, όπω με αφορμή και αυτό που έγινε με τον κύριο Γεωργιάδη, που έκανε τη δήλωση αυτή για τον κύριο Τσίπρα και έγινε όλο αυτό ο χαμό. Αν αυτό το πράγμα βοηθάει. Κοιτάξτε, και τη συζήτηση. Ε, και, αυτό, και, την και αυτό, και αυτό, και αυτό μας δοκιμάζει. Τι είναι το Τινοβάρτη, ένα σκάνδαλο. Σε 22 χώρε τουλάχιστον. Αυτό το που ο κ. Ζεωργιάδη είναι βάρη πάντα. Ναι, σε χώρε δεν πάρω. Το Γεωργιάδη, το θα πάρω. Γεωργιάδη. Σε 22 χώρε τουλάχιστον. Ναι. Εδώ πήγε να μπει σε ένα πολιτικό παιχνίδι. Θα φροντίσουμε επί τούτου ότι δεν έχουμε χρόνο. Μπήκε σε ένα πολιτικό παιχνίδι βάζοντα σε αντιπαράθεση και ε, προσπαθώντα να εκθέσει ένα διοικητή τράπεζα σε ένα επίτροπο, δύο πρώην πρωθυπουργού, ναι. όλε πρώην. Ο κ. Ζεωργιάδη έδωσε τι εξηγήσει, τώρα που πήγε και κατέθεσε και νομίζω ότι έγινε κατανοητή η θέση του και νομίζω πω είναι προ αυτή την πια. Μάλιστα. Ε, αλλά είναι πω τη σωστή κατεύθυνση με τη δήλωση και εκείνη που έκανε. Είπα, την τη σωστή κατεύθυνση η δήλωση που έκανε τώρα σε ότι... από okay. την. Okay. Εντάξει. Μάλιστα, ε σα ευχαριστώ πάρα πολύ και του δύο. Σας ευχαριστούμε. Είμαστε καλά. Γιάννης, ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ. Της Δημοκρατίας, ο κ. Μαγάλο Κεφαλογιάννη, ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Παναγιώτη Βλάχο, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κινήματο Αλλαγή. Καλό συνέδριο να ευχηθούμε. <laughs>